πρωί-πρωί στην Αλική στη Λάρνακα. Τα φλαμίγκο προσφέρουν μοναδικό θέαμα και η ημέρα πολύ καλή για περιπάτους. Πολυτέλεια για μέρα εργάσιμη θα μου πείτε, και εγώ θα συμφωνήσω, μόνο που σήμερα έχω λόγο να βρίσκομαι εδώ. Θεωρώ τον χώρο ιδανικό για να με μπάσει στο νόημα του θέματος του σημερινού προγράμματος. Γνωρίζω πως η μονάδα διατήρησης της φύσης του Πανεπιστημίου Φρέτερικ, οι σημερινοί μας δηλαδή φιλοξενούμενοι, έχουν εργαστεί και μεταξύ άλλων καταγράψει μεγάλο όγκο ειδών της κυπριακής χλωρίδας και πανίδας σε πολλούς βιότοπους της χώρας μας. Η ιδέα μου αρέσει πολύ. Φωτογραφίζω, βλέπω, καταμετρώ. Είμαι όμως σίγουρος πως η επιστημονική προσέγγιση δίνει τα σωστά αποτελέσματα. Γι' αυτό το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να απολαύσω το υπέροχο θέαμα. Η Ομάδα Διατήρησης της Φύσης έχει να επιδείξει πολύ αξιόλογο έργο στα θέματα που πραγματεύεται. Έχει αναπτύξει και συμμετάσχει σε πάνω από 50 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κυπριακή Δημοκρατία και τα Ηνωμένα Έθνη. Συνεργάστηκε με πάνω από 170 οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Πολλά από τα έργα έχουν βραβευτεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόσφατα, η μονάδα έχει βραβευτεί από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης με το βραβείο του Χρυσού Προστάτη του Περιβάλλοντος. Η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης δημιουργήθηκε το 2005. Ένιωθα τότε προσωπικά την ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα χώρο ο οποίος ασχολείται με τα θέματα της κυπριακής βιοποικιλότητας. Ενώ η Κύπρος διαθέτει μια εξαιρετική σημασία και τεράστιο πλούτο βιολογική ποικιλότητα, εν τούτης δεν υπήρχε μέσα στο ακαδημαϊκό σύστημα της Κύπρου μια οργανωμένη δομή η οποία να μελετά την βιοποικιλότητα αυτή και να συμβάλλει στη διατήρησή της. Και ήταν τότε όντως, πρωτοπορήσαμε ως Πανεπιστήμιο Φρέτερικ που δημιουργώντας τη μονάδα αυτή. Και ήταν πραγματικά πολύ έντονο έτσι το συνέστημα ότι κάλυψε ένα τεράστιο κενό. Αυτό το κενό που σας περιέγραψα μόλις τώρα, και αυτό φάνηκε από τα πρώτα χρόνια και όλα της λειτουργίας της. Δηλαδή, αμέσως η μονάδα έμπαινε σε μια σειρά από ερευνητικά έργα τα οποία παρήχαν, αν θέλετε, την επιστημονική γνώση πάνω στην οποία στηρίζονταν στη συνέχεια και οι προσπάθειες διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Κύπρο. Με χαρά στη συνέχεια είδαμε ότι και άλλες δομές σε άλλα πανεπιστήμια, στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχουν δημιουργηθεί και ασχολούνται με τα θέματα της βιοποικιλότητας, με τις οποίες πρέπει να σας πω ότι έχουμε και συνεργασίες. Στην επιστημονική δουλειά, για παράδειγμα, των ερευνητών, στηρίχθηκε η δημιουργία του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο. Ήταν ένα έργο το οποίο υλοποιήθηκε το τέλη της δεκαετίας του 90 και πάνω στο οποίο στηρίχθηκε στη συνέχεια η δημιουργία του δικτύου Natura 2000 με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς τη λειτουργία του δικτύου. Δεν αρκεί δηλαδή να οριοθετήσεις μια περιοχή και να πεις ότι είναι προστατευόμενη. Πρέπει να εφαρμόζεις δράσεις διατήρησης, πρέπει να εφαρμόζεις δράσεις παρακολούθησης. Πώς
προχωρά η προσπάθεια για τη διατήρηση απειλούμενων ειδών, απειλούμενων οικοτόπων, επεκτείνονται, συρρυκνώνονται, αναπτύσσονται περισσότερο, ποιος είναι ο πληθυσμός σήμερα, πώς επηρεάζεται αυτός ο πληθυσμός από φαινόμενα όπως είναι η κλιματική αλλαγή ή όπως είναι άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Όλα αυτά λοιπόν βρίσκονται στο μικροσκόπιο μιας σειράς ερευνητικών έργων, τα οποία από την περίοδο της δημιουργίας της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης μέχρι και σήμερα υλοποιούνται από την ομάδα, σε συνεργασία βέβαια με πολλούς άλλους οργανισμούς. Τα δάση είναι οι πνεύμονες του πλανήτη και δίνουν ανάσες ζωής σε όλους τους οργανισμούς πάνω σε αυτόν. Προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες οικοσυστήματος, απαραίτητες για τη διατήρηση όλων των έμπειων οργανισμών του πλανήτη και την επιβίωση του ανθρώπου. Προστατεύουμε τα δάση μας για να συνεχίσουν να μας ζουν. Natura 2000. Δίκτυο προστασίας και διατήρησης των πιο ευάλωτων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης. Σήμερα ξέρουμε ότι ο κόσμος μας αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις. Εμείς ως Πανεπιστήμιο από το 2019 εντάξαμε στη στρατηγική μας τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Πολλοί από τους στόχους έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Και τα πανεπιστήμια έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε σχέση με τους στόχους. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί άξονες που τα πανεπιστήμια μπορούν να συνεισφέρουν. Οπωσδήποτε ο πρώτος είναι η έρευνα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό η έρευνα να εστιάζεται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, στα προβλήματα που έχουν σχέση με τους στόχους, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Το δεύτερο είναι οπωσδήποτε η διδασκαλία και η μάθηση. Άρα έχουμε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε στο συγκεκριμένο τομέα και δεν είναι αρκετό μόνο να δίνουμε γνώσεις και στα συγκεκριμένα ζητήματα. Εμείς ως Πανεπιστήμιο βάλαμε από την αρχή οριζόντια αρκετά μαθήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, κάναμε εξειδικευμένα μεταπτυχιακά σε σχέση με το περιβάλλον. Όμως δεν είναι αρκετό αυτό, γιατί ξέρουμε πάρα πολλά άτομα μορφωμένα που δεν συνεισφέραν θετικά στο περιβάλλον, στον πλανήτη. Άρα είναι σημαντικό, πέρα από τις γνώσεις, τα πανεπιστήμια να βοηθήσουν τους φοιτητές τους να αποκτήσουν δεξιότητες, σημαντικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις και το πιο σημαντικό, να βοηθήσουν τους φοιτητές τους να αναπτύξουν συναίσθηση, να τους νοιάζει και να θέλουν να προσφέρουν τις γνώσεις τους με τις δεξιότητες στην κοινωνία, θετικά στην κοινωνία. Ο τρίτος είναι οπωσδήποτε οι πολιτικές που αναπτύσσουν, τα ίδια τα πανεπιστήμια, δηλαδή ο τρόπος που λειτουργούν. Είναι μεγάλοι οργανισμοί τα πανεπιστήμια. Πρέπει να lead by example, δηλαδή να δείχνουν με τον δικό τους τρόπο λειτουργίας πώς πρέπει να εφαρμόζονται αυτά που λένε και στην πράξη. Και ο τέταρτος πυλώνας είναι οπωσδήποτε η σχέση με την κοινωνία. Και εδώ υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία. Το ένα είναι ως πανεπιστήμια πώς βοηθούμε την κοινωνία σε θέματα ευαισθητοποίησης. Και εμείς ως πανεπιστήμια κάνουμε πάρα πολλές δράσεις προς αυτόν τον τομέα. Αλλά το δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό, είναι ακριβώς λόγω και των τριών προηγουμένων που είπα. Τα πανεπιστήμια έχουν αυτήν τη μοναδική, θα έλεγα, ευκαιρία και δυνατότητα να φέρνουν όλους τους φορείς μαζί για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Τα πραγματικά, τα πολύπλοκα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον μας, πρέπει να δουλέψουμε συλλογικά. Και τα πανεπιστήμια μπορούν να το κάνουν τούτο, να φέρουν όλους τους φορείς μαζί για να δουλέψουν σε σχέση με τους στόχους. Μηχανήματα για καθαρισμό των σπόρων από τους καρπούς, η θαλάμη φύτρωσης, μικροσκόπια, στερεοσκόπια. Και εδώ πραγματοποιείται, αν θέλετε, το επιστημονικό κομμάτι. Mm.
στον εργαστηριακό χώρο πραγματοποιήθηκε, έχει ολοκληρωθεί τώρα. Έχουν ολοκληρωθεί τα πειράματα φύτρωσης. Τα πειράματα φύτρωσης αφορούσαν το φυτό που λέγεται Μαλκόλ Μιανάνα ποικιλία Γκλάμπρα. Είναι ένα φυτό που είναι ενδημικό στην Κύπρο. Uh-huh. Είναι κρισίμος κινδυνεύων, δηλαδή η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του με βάση τα κριτήρια της IUCN το έχει κρίνει ως κρισίμος κινδυνεύων και υπάρχει ανάγκη για διατήρηση του. Άρα γι' αυτό που έρχεται στο εργαστήριο για μελέτη το συγκεκριμένο φυτό. Ναι, ναι. Έγινε συλλογή σπερμάτων, δηλαδή σπόρων, uh-huh. Από την περιοχή μελέτης στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα, το έργο Life Καλλιόπη. Οι σπόροι μεταφέρθηκαν εδώ, καθαρίστηκα, χειροναχτικά. Είναι πάρα πολύ μικροί σπόροι. Και φυλάχτηκαν φυσικά στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού του Πανεπιστημίου Φρέτερικ που υπάρχει. Και οι υπόλοιποι χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία του πρωτοκόλλου φύτρωσης. Mm-hmm. Πώς γίνεται η διαδικασία? Χρησιμοποιούμε τους θαλάμους φύτρωσης που ρυθμίζεται η θερμοκρασία στην οποία τοποθετούνται οι σπόροι και η διάρκεια του φωτός, αν είναι σε φως ή σε σκοτάδι ή και τα δύο. Και στην ουσία προσομοιάζουμε τις συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται. Οπότε μπαίνουν οι σπόροι σε συγκεκριμένο αριθμό στα τριβλία πετρί, ποτίζονται συχνά για να υπάρχει υγρασία και να προωθείται η φύτρωση. Και απλώς σε έναν τακτικό διάστημα ελέγχουμε τα τριβλία μας, εάν έχει γίνει φύτρωση, αν δηλαδή εμφανίζεται κάποια ρίζα. Καταγράφουμε τα δεδομένα με σκοπό να ετοιμάσουμε το πρωτόκολλο φύτρωσης. Στην ουσία, με απλά λόγια, είναι ένα manual, ένα εγχειρίδιο, που λέει στους επιστήμονες τις καλύτερες συνθήκες στις οποίες βλαστούν τα σπέρματα. Ο λόγος που χρειάζεται να ετοιμάσουμε ένα τέτοιο εγχειρίδιο είναι γιατί σε περίπτωση που εξαφανιστεί το φυτό από το πεδίο, από τη φύση, τότε χρησιμοποιούμε τα σπέρματα που είναι φυλαγμένα στην τράπεζα σπερμάτων. Τα βάζουμε στις συνθήκες που καταλήξαμε ότι είναι οι καλύτερες για να βλαστήσουν και τα επιστρέφουμε τα φυτά στο παιδί. Εδώ είναι ο σκοτεινός θάλαμος. Ο λόγος που υπάρχει είναι γιατί στη διάρκεια του πειράματος φύτρωσης κάποια από τα σπέρματα διατηρούνται στο σκοτάδι. Οπότε την ώρα του ελέγχου, εάν έχουν φυτρώσει, εάν τα ανοίξουμε στο φυσικό φως, τότε θα έχουμε λάθος τα δεδομένα μας. Άρα ανοίγουμε τα σπέρματα στον σκοτεινό θάλαμο και χρησιμοποιούμε πράσινο φως για την παρατήρηση, ώστε να μην επηρεάζεται η φύτρωση από το φυσικό φως. Life Καλλιόπη ξεκίνησε το 2018 και θα ολοκληρωθεί το 2024. Uh-huh. Υλοποιείται στην Ιταλία και στην Κύπρο. Στην Ιταλία στην περιοχή Αμπρούτσο και στην Κύπρο στην πόλη Γιαγιά, η οποία είναι περιοχή του δικτύου Natura, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000. Είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα Life. Uh-huh. Και οι φορείς από την Κύπρο που συμμετέχουν σε αυτό είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ και η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης. Ο σκοπός του έργου είναι η διατήρηση και η προστασία των φυσικών οικοτόπων οι οποίοι αναπτύσσονται στις αμμοθήνες της περιοχής. Uh-huh. Οι αμμοθήνες είναι οι μικροί λοφίσκοι στη μεταβατική ζώνη μεταξύ θάλασσας και στεριάς. Είναι ένα δυναμικό οικοσύστημα γιατί η άμμος παρασύρεται με τον αέρα και έρχεται να συμπληρωθεί φυσικά με την άμμο που παρασύρεται με τα κύματα από τη θάλασσα στη στεριά. Και εκεί υπάρχει μια φυσική βλάστηση η οποία έχει προσαρμοστεί στο περιβάλλον αυτό. Γιατί χρειάζεται διατήρηση και προστασία?
λόγω της τουριστικής δραστηριότητας, της έντονης παρουσίας του ανθρώπου στην περιοχή, δέχεται πιέσεις και απειλές. Mm-hmm. Οπότε εμείς ερχόμαστε να μετριάσουμε τις πιέσεις και απειλές που δέχεται η βλάστηση και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων. Τι γεύση να αφήσεις στους συνάδελφους από την Ιταλία η επίσκεψη? Καταρχάς ενθουσιάστηκα. Γιατί και στην Ιταλία ο στόχος είναι ο ίδιος του έργου, απλώς οι οικότοποι που βρίσκουν, η βλάστηση αν θέλετε πιο απλά που βρίσκουν στην Ιταλία, είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας. Παρόλο που είναι και οι δύο μεσογειακές χώρες, τα φυτά τα οποία συνθέτουν τους οικότοπους στη βλάστηση στις δύο περιοχές έχουν διαφορά. Άρα ενθουσιάστηκα από το επιστημονικό κομμάτι ότι μιλούμε για το ίδιο πράγμα, αλλά βρίσκουμε διαφορετική βλάστηση, διαφορετικά φυτά. Και επίσης, νομίζω ικανοποιήθηκα από τις δράσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου στην περιοχή. Τέτοιες δράσεις είναι από επιστημονικής απόψεως, αν θέλετε, για να μειώσουμε τις πιέσεις και τις απειλές που δέχονται οι οικότοποι, η αφαίρεση της ακακίας από την παραλία, που είναι ένα ξενικό εισβλητικό είδος, το οποίο προκαλεί μεγάλη καταστροφή στη φυσική βλάστηση, και η διασπορά των σπόρων των φυτών, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια συνέχεια των οικοτόπων κατά μήκος της αχτής. Άλλες δράσεις που έγιναν είναι η δημιουργία ξύλινων διαδρόμων για να οδηγούνται οι επισκέπτες στην παραλία χωρίς να ποδοπατούν τη βλάστηση και η τοποθέτηση μπάρων ή σειρματόδετων κυβότιων, δηλαδή κάπιονς, σε πολλές θέσεις, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος τροχοφόρων στην παραλία. Διότι γνωστόν και που τον ακάμαν ότι μπαίνουν οι ταμπάκι ή τετράτροχες, πατούν όπου φτάσουν, οδηγούν όπου φτάσουν. Οπότε θέλαμε να σταματήσουμε την επέμβαση των τροχοφόρων στην παραλία και δημιουργήσαμε το κλείσιμο, να θέλετε, της διόδου στην παραλία. Εκτός που τούν το κομμάτι όμως, στο έργο υλοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Δηλαδή τοποθετήθηκαν πινακίδες για να ενημερώνουν τους επισκέπτες ότι η βλάστηση είναι πολύ σημαντική. Μπορεί να έχει φυτά τα οποία είναι σπάνια, ενδημικά, κινδυνεύουν. Και νομίζω αφήνει και μια έτσι ωραία εντύπωση στον επισκέπτη να μαθαίνει και δύο πράγματα για την περιοχή εκτός που τη θάλασσα και τον ήλιο. Όλα τα έργα τα οποία συμμετέχουμε εντάσσονται σε κάτω από τρεις στόχους. Διατήρηση της ζωής στη στεριά, μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η βελτίωση της εκπαίδευσης. Άρα, ακολουθώντας δύο πυλώνες η μονάδα, από τη μία η προστασία του περιβάλλοντος και από την άλλη η περιβαλλοντική εκπαίδευση ενημέρωση, επιδιώκουμε μέσω των προγραμμάτων και των έργων την βελτίωση αυτών των τριών στόχων. Όχι μόνο σε επίπεδο Κύπρου στο τέλος της ημέρας, αλλά κατά συνέπεια και να βάλουμε το λιθαράκι μας όλοι μαζί στη βελτίωση παγκόσμια.
αυτόν τον στόχο. Μέσα από όλα αυτά τα project τα οποία έχετε υλοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια, ποιο πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως Κύπρος σε θέμα περιβαλλοντικό? Υπάρχουν διάφορες παγκόσμιες πρωτοβουλίες οι οποίες γίνονται για συλλογή στοιχείων. Είτε αυτό ονομάζεται SDSN, Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, είτε αυτό ονομάζονται άλλες δραστηριότητες όπως το πρωτοβουλία του Asahi Foundation Ιαπωνίας, η οποία αφορά την συλλογή πληροφορίας για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Κύπρο. Στον κόσμο, συγγνώμη. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων δίνονται πληροφορίες οι οποίες έχουν σχέση με το περιβάλλον. Από τη δική μας συνεμπλοκή, αυτό που θεωρούμε ότι έχουμε αυξανόμενο πρόβλημα είναι οι διάφορες οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή οι αλλαγές στη βροχόπτωση, για παράδειγμα, κατά συνέπεια δημιουργούν αλυσιδωτά άλλα προβλήματα. Μείωση της βροχής σημαίνει λιγότερο νερό για τα φυτά και τα ζώα και κατά συνέπεια δημιουργείται ένα πρόβλημα μεγάλο στην ποικιλότητα και την κατάσταση των οικοτόπων στις διάφορες φυσικές περιοχές. Άλλο θέμα το οποίο βλέπουμε ότι υπάρχει είναι οι δυνατότητες διατήρησης της βιοποικιλότητας, οι δυνατότητες του κάθε κράτους να δίνει χρηματοδότηση προς αυτή την κατεύθυνση είναι σχετικά περιορισμένες. Άρα, γι' αυτό το λόγο έκανα και αναφορά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life. Έχουν δυνατότητα για να υλοποιηθούν έργα στην Κύπρο σε μεγάλη κλίμακα είναι μόνο μέσω αυτού του προγράμματος του Life για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Άρα, ένα, κλιματική αλλαγή, δεύτερο, διαθέσιμη χρηματοδότηση και το τρίτο, το πρόβλημα που βλέπω, το οποίο, όπως είπα, γίνονται προσπάθειες για να επιληθούν και έχει υπάρξει βελτίωση, είναι η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων, αρμόδιες αρχές, ερευνητικά κέντρα, τοπική κοινωνία, ούτως ώστε να μπορούν να δίνονται αειφόρες λύσεις σε όλες τις περιοχές. Στο πλαίσιο των έργων των οποίων συμμετέχουμε εμείς, ως επί το πλείστον γίνονται σε φυσικές περιοχές, σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο. Η θάλασσα είναι βασικός ρυθμιστής του κλίματος. Μέσα στο απέραντο μπλε φιλοξενείται τεράστια ποικιλία ενδιατημάτων και ειδών. Το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί μοναδική πηγή ψυχαγωγίας και ένα απέραντο πεδίο έρευνας. Η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης έχει συμμετάσχει σε διάφορα έργα τα οποία έχουν σχέση με το περιβάλλον. Παράλληλα, και άλλοι φορείς έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν τέτοιου είδους έργα. Η πορεία η οποία ακολουθείται τώρα και ως επιστέγασμα αυτών των προσπαθειών είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο συμμετέχουμε και εμείς και πάρα πολλοί άλλοι φορείς, λαμβανωμένων κυβερνητικών φορέων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ιδιωτικών εταιριών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, είναι το έργο Πανδότηρα. Στόχος αυτού του έργου είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης στο δίκτυο Natura 2000 στην Κύπρο, φέρνοντας μέσα τόσο νέα γνώση όσον αφορά του ήδη οικοτόπους που απαντούν στην Κύπρο, όσο και την πληροφορία η οποία υπάρχει από άλλα έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί στην Κύπρο. Με αυτόν τον τρόπο, συνδυάζοντας τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν από άλλα έργα, θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο αντίκτυπο προς τη μεριά τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος, προς τη μεριά του να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, να ενημερωθεί ο κόσμος για το περιβάλλον και έτσι να έχουμε τελικά ένα καλύτερο αποτέλεσμα με τον συνδυασμό αυτών όλων των έργων κάτω από μια, ας το πούμε, ομπρέλα έργο το οποίο εφαρμόζεται τώρα στην Κύπρο και αυτό το έργο θα διαρκέσει μέχρι και το 2029. Thank you.
Χρυσοκαρακάξα ή κράγκα, όπως λέγεται στην Κυπριακή Καθομιλουμένη, είναι ένας μετανάστης αναπαραγωγής που έρχεται από την Αφρική για να φωλιάσει στην Κύπρο. Φωλιάζει σε τρύπες, σε όχθους ποταμών, σε παλιά χτίρια και σε μεγάλα δέντρα με κουφάλες. Είναι είδος το οποίο σε κάποιες περιοχές η χώρη φωλιοποίησης είναι μειωμένη, γι' αυτό τοποθετούμε τεχνητές φωλιές και είναι μια πρακτική στη διαχείριση άγριας ζωής, η τοποθέτηση τεχνητών φωλιών σε περιοχές που η θέση φωλιοποίησης είναι περιοριστικός παράγοντας για έναν είδος. Η τοποθέτηση των τεχνητών φωλιών είναι κάτι το αναγκαίο σε πολλές περιοχές, διότι εκτός από την αλλαγή χρήσης γης, που είναι και ο πιο μεγάλος κίνδυνος για κάποια είδη, χάνονται τα παλιά χτίρια, τα μεγάλα δέντρα κόβονται και αυτό επηρεάζει αρνητικά κάποια είδη τα οποία φωλιάζουν σε τρύπες. Και αυτό βοηθά πράγματι σημαντικά αρκετά είδη, και όχι μόνο τη χρυσοκαρακάξα, αλλά και οι κουκουβάγες και άλλα είδη τα οποία φωλιάζουν σε τρύπες. Εμένα πραγματικά με ενθουσιάζει η ιδέα ενός έργου το οποίο αναπτύξαμε σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Ισπανίας και της Ελλάδας. Αφορούσε τον εντοπισμό περιοχών εντός του δικτύου Natura 2000 που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλο πλούτο, αλλά είναι μικρές σε έκταση. Αυτές οι περιοχές ονομάζονται μικροαποθέματα ή micro reserves, αυτός είναι ο αγγλικός όρος, και σε αυτούς τους χώρους εφαρμόζεις εντατικά μέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας. Επίσης, οι χώροι αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν και ως χώροι ευαισθητοποίησης του κοινού, χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, χώροι μέσα από τους οποίους μπορούν να αναπτυχθούν διάφορες δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται είτε άμεσα είτε έμεσα με την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Σε αυτή την προσπάθειά μας είχαμε ως εταίρο και τον εμπνευστή της προσέγγισης των μικροαποθεμάτων φυτών, τον Εμίλιο Λαγκούνα από την Ισπανία, και τον καθηγητή Κώστα Θάνο, που εφάρμοσε το πρόγραμμα αυτό, την προσέγγιση αυτή στην Ελλάδα. Και πετύχαμε αυτό το έργο να υλοποιηθεί με τεράστια επιτυχία. Είχε αναδειχθεί μέσα στα 10 καλύτερα προγράμματα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτέλεσμα του ήταν και αυτό το βιβλίο που βλέπετε εδώ. Είναι Plant Micro Reserves, είναι τα μικροαποθέματα φυτών από την θεωρία στην πράξη, όπου συγκεντρώνονται όλες οι εμπειρίες οι οποίες αφορούν αυτή την προσέγγιση από διάφορες χώρες της Ευρώπης και βέβαια από την Κύπρο. Natura 2000. Δίκτυο προστασίας και διατήρησης των πιο ευάλωτων ειδών και οικοτόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο έχουν καθοριστεί 66 περιοχές ως περιοχές Natura 2000. Τα δάση, οι μειωρινές περιοχές με μη εντατική γεωργία, οι υγρότοποι, οι παράκτιες περιοχές και η θάλασσα που μας περιβάλλει συμπληρώνουν ένα πλούσιο μοσαϊκό περιοχών μοναδικής βιοποικιλότητας. Το δίκτυο Natura 2000 μπορεί να αποτελέσει το ορόσημο για την ανάδειξη του τόπου μας και για προσέλκυση τουρισμού, φύσης και ερευνητών. Ισορροπία και σεβασμός είναι ό,τι χρειάζεται ώστε ο άνθρωπος και η φύση να συνυπάρχουν για ένα καλύτερο αύριο. Η φύση μας ζει.